Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα θερμοστάτη, να τον ελέγξουμε αν ανοίγει και κλείνει για το αυτοκίνητο στη θερμοκρασία που πρέπει, ώστε ούτε να είναι κρύο ούτε ζεστό. Έχουμε ένα από το Blue Sky 9 ευρώ από το Carrefour, ένα βραστήρα, τον οποίο το γεμίζουμε μέχρι ένα σημείο νερό, με ένα τσιγγέλι, με ένα σύρμα πιάνουμε το θερμοστάτη, γεμίζουμε έτσι χαμηλά, όχι μέχρι πάνω πάνω, ώστε να καλύβουμε ίσα ίσα το θερμοστάτη. Το βλέπετε μέσα στο θερμοστάτη που τον κρέμασα. Ο θερμοστάτης αυτός είναι από BMW 520 και επειδή δεν αναγράφει πάνω τη θερμοκρασία, πρέπει να το ελέγξω εγώ ίδιος πότε ανοίγει και πότε κλείνει. Εμείς θέλουμε να παίζει κάπου κοντά στους 80, δηλαδή στους 75 να κλείνει, στους 82-83 να ανοίγει το πολύ. Μετά έχουμε αγοράσει 9 ευρώ από ένα κατάστημα με ηλεκτρονικούς ένα πολύμετρο, το οποίο ήταν προσφορά και έχει μέσα και το θερμοστοιχείο, το οποίο μετράει εδώ πέρα στην ένδειξη, βλέπετε κάτω, μετράει και βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχω κάνει ήδη ένα πείραμα, η θερμοκρασία είναι 0,57. Στους 57 βαθμούς Κελσίου είμαστε τώρα. Άμα σηκώσουμε τώρα το θερμοστάτη, θα δούμε ότι το μέσα το διάφραγμα, ο μέσα ο κύκλος είναι κλειστός. Ο μέσα ο κύκλος είναι κλειστός. Οπότε πρέπει να αυξήσουμε σε λίγο, πατώντας εδώ πέρα το κουμπί του βραστήρα το πίσω, να πατήσουμε, να αυξηθεί η θερμοκρασία και να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Απλά τώρα έχω το πολύμετρο εδώ πέρα πάνω για να μπορείτε εσείς να βλέπετε πώς αυξάνεται. Λοιπόν, τώρα πατάω εγώ το πέρα πίσω το κουμπί και βλέπουμε πώς γίνεται η άνοδος της θερμοκρασίας. Θα ακούσετε και τον ήχο από το νερό καθώς βράζει. Και μπορεί να δείτε στο πλάι, τώρα έχουμε φτάσει ήδη τους 60. Το μέσα του διάφραγμα, από ό,τι βλέπετε, είναι ακόμα κλειστό. Θα πάω και πιο κοντά. Μόλις αρχίζει και ανοίγει, θα σας δείξω ποια είναι η θερμοκρασία στην οποία δούλευε τελικά. Δεν μπορώ να πάω πιο κοντά, γιατί θα πάει υγρασία πάνω στην κάμερα όλη. Είμαστε 71 και ακόμα το διάφραγμα, ο εσωτερικός ο δακτύλος ούτε καν έχει ανοίξει. Τώρα που να είναι 76 λέει πάνω, 77, θα το κλείσω πιο νωρίς, όπου να είναι θα αρχίσει να ανοίγει ο θερμοστάτης. Εγώ ήδη το κλείνω τώρα, το κλείνω για να δείτε ότι η συμπεριφορά του θερμοστάτη μέχρι και τους 81-82 είναι υποδειγματική. Με λίγα λόγια, τι εννοώ? Εννοώ ότι έχουμε φτάσει στους 80 και δεν έχει ανοίξει καθόλου. Τώρα για 2 βαθμούς διαφορά που θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε με την αδράνεια, θα αρχίσει τώρα να ανοίγει. Το βλέπετε? Είναι ακόμα κλειστός και άρχισε να ανοίγει δειλά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε ότι άνοιξε λίγο. Τώρα έφυγα μακριά γιατί θόλωσε την κάμερα λίγο. Έχει ανοίξει ήδη στους 81, ξεκίνησε να ανοίξει στους 81. Θα αυξήσω λίγο περισσότερο τη θερμοκρασία. Μην περιμένετε καλύτερα βίντεο, γιατί δεν είμαι για τίποτα εγώ. Αυξήνουμε τώρα, έπεσε πάλι στο 79. Ανοίγουμε πάλι τη θερμοκρασία, το διακόπτη στο βραστήρα. Ήδη έχει ανοίξει πάρα πολύ ο βραστήρας, ο θερμοστάτης. Και βλέπω τις 85. Τώρα που πιάνουμε αδράνεια τους 85, με λίγα λόγια τα λέω αδράνεια, εννοώ ότι μπορεί να κλείσει το βραστήρα, αλλά η θερμότητα που παράγει ακόμα μέσα το θερμοστοιχείο το αφήνει να το ανοίγει, ανοίγει πλήρως. Το βλέπετε πως έχει ανοίξει εδώ, αυτό το διάφραγμα, το κενό, να το. Άρα ο θερμοστάτης αυτός όντως δουλεύει εκεί που πρέπει. Άμα τώρα το κρυώσω, θα βάλω τώρα κρύο νερό. Βλέπουμε πάνω ότι λέει 85. Βάζουμε τώρα κρύο νερό. Μισό λεπτό να ετοιμάσω. Έχουμε κρύο νερό για να πέσει απότομα η θερμοκρασία. Να δούμε αυτό το άνοιγμα που βλέπετε και εσείς.
Θα κλείσει. Και βλέπετε, τσουπ, έκλεισε κατευθείαν. Έχει πάει στους 73-74, έχει κλείσει το θερμοστάτο. Ο θερμοστάτο της BMW, αν και το πήραμε από ένα μεταχειρισμένο, ο οποίος δεν έχει στοιχεία και λέει πάνω Motorrad, είναι τέλειος. Αυτό.